Κώστα, βλέπουμε εδώ Δρουγούτης. Τον ευραβεύει ο Πλιάτσικας. Ο Γρηγόρης. Άλλο παλέμαχο κι αυτό. Ο οποίο έρχεται από τον πύργο να παίξει σε εμάς. Όπως ο Καραγιαννάκης. Ναι. Έρχεται από τον πύργο. Τον γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά. Ναι, ναι, βέβαια. Πατριώτης. Εντάξει. Έγινε πατριώτης. Έγινε πατριώτης μου. Εντάξει. Λοιπόν, να πίνουμε κιόλας. Υγεία, υγεία τη Αγάια Κλάου. Και στην υγεία των παλεμάχων. Μην παρεξηγηθούμε, έχουμε τσιμπολογήσει. Και γι' αυτό τώρα το πείτε. Τώρα το απολαμβάνουμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τον κύριο Δρουγούτη βλέπουμε. Ναι. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο που τιμήσατε. Το Σπύρο τον Καπελιώτη. Ναι. Το Θύμιο τον Πεφάνη. Άλλο θεματοφύλακα. Συγγνώμη, ναι, ναι. Ο Σπύρος ο Καπελιώτης δεν πάει πουθενά από την κυρία του. Τον συνοδεύει η κυρία ναι, του. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Από τη δείχνει από το Facebook και αυτά. Παρακολουθείς και Facebook. Η Πινελόπη εκεί είναι. Η Πινελόπη. Καρβέλ. Στο τραπέζι του κυρίου Ζαφυρόπουλου, ε. Ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πεφάνης. Θύμιος. Φοβερό, στο Ζεμπέκικο ήταν φοβερό. Τις χορευτικές του ικανότητες θα τις δούμε στο τέλος. Α, θα τα βάλεις και αυτά. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή τι χορεύαμε στη γωνία εκεί πέρα, μετά είδαν, σηκωθήκαν και οι γυναίκες. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, καλά κάνεις. Είδα ότι τιμήθηκε ο σύλλογος Αγκαλιάζω. Μάλλον βράβευσε, αλλά ο Αγκαλιάζω είναι πάντοτε μαζί μας. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή είναι πάντα εκεί, δίπλα σας. Ναι, 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 πάντοτε. Και εμείς μαζί τους. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλος το λέει η ίδια η λέξη, αγκαλιάζω, αγκαλιάζω, αγκαλιαζόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι ο Σαρίς έκλεψε την παράσταση. Εντάξει, καλός είναι, καλός είναι. Θέλει να τα μαθαίνει τα παλιά, γιατί ναι, δεν είναι πολύ μεγάλος, όσο να είναι, και του αρέσει, θέλει να τα ιστορικά αυτά τα κυνηγάει. Είδα μια ύφεση στους θερματοφύλακες να τιμάτε. Πού, γιατί... Θερματοφύλακας και ο Λαμπρόπουλος, ο Θερματοφύλακας και ο Σαρίς. Ναι, και ο Σαρίς, ναι. Κύριος Ζαφυρόπουλος, στο βάθος η κυρία Πινελόπη, ναι, ο κύριος Καπελιώτης σηκώνεται. Ο κύριος Ιωαννίδης με τον Κλαδιανό, με τον Κλαδιανό, τον παλέμαχο της Ήλας, το Φάνη, ο Φάνης ο Κλαδιανός. Νομίζω μεγάλη ιστορία ο κύριος Κλαδιανός για τη Θύελλα. Τι να πούμε τώρα για τα παλιά τα σωματεία, Θύελλα, Ολυμπιακός, Απόλλων, ξέρω εγώ, έχουν ιστορίες μεγάλες. Παναχαϊκοί. Μάλιστα. Παιχταράδες μεγάλοι, εγώ τους πρόλαβα. Αρκετούς από αυτούς. Άλλωστε, είδαμε στην αρχή τα πρόσωπα που τιμήθηκαν, απλώς εμείς κάνουμε μια αναφορά εδώ έτσι ώστε να... Ναι, αφού όσο μας δίνει το βίντεο εδώ μπροστά και το βλέπουμε, μην ξεχάσουμε και κανέναν. Και... Όχι, δεν παρέχει, δεν το κατά. Τι να ξεχάσουμε. Άλλωστε, ό,τι ήταν, τα δείξαμε από την αρχή. Έτσι, είπαμε είναι. Για τον Κώστα Καραγιαννάκη, τον ευραβεύσαμε. Είπαμε ένα ψυχοπαίδι του Μπέλα. Να πω τώρα κάτι. Πολύ καλή δουλειά, μην παρεξηγηθώ. Έκανε και η συνεργάτη δάμου, η κυρία Ευτυχία Ανταφογιάννη που. Τερματοφύλακας. Όχι παλέμαχος. Είναι ενεργεία. Στα παιδάκια που παίζει, ναι, στο ανατρόμητο, παλέμαχος. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα. Την έχουμε κοντά μας. Ναι. Είναι ο φωτορεπόρτερ μας. Το ξέρω. Ναι, ναι. Μην ξεχνάς όμως την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, έπαιζε τερματοφύλακας με την ομάδα Λύκη Αιγιάλιας και δεν για 3 γκολ. Δεν τη φάγανε Λύκη. Τρία γκολ. Ένα αυτογκολ, ένα περίεργο. Καλή είναι, καλή. Έχει τρέλα, καλή. Έχει τρέλα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Σύνεχος... Και θέλει να το προχωρήσει από ό,τι μαθαίνω. Όταν είχε έρθει ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Μάλιστα, ο κύριος Γραμμένος, κάτι του ψιθύριζε για προπονητικά. Α, και για τέτοια. Βλέπω, τα είδε. Βέβαια, δίπλα ήμουνα. Εντάξει, και εγώ, όλοι πήγατε δίπλα. Είστε, μην παρεξηγηθώ. Εγώ πήγα λόγω εθνικής. Ναι, αλλά θέλω να πιστεύω όμως ότι στηρίζετε την παράταξη Γραμμένου, έτσι γίνεται. Να τη στηρίζουμε εμείς. Όσο και να τη στηρίζουμε εμείς, δεν μετράει αυτό. Τη στηρίζει η ΕΠΣ είναι. Εμείς εντάξει, εντάξει, αλλά και εσείς στηρίζετε όμως την ΕΠΣ. Ναι, ψηφίσαμε, δεν είναι αυτή τη φορά. Ο Σαν Ολυμπιακός ψηφίσαμε την παράταξη Δανιήλ. Το βλέπουμε τον κύριο Ζαφυρόπουλο εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Ο παίκτης. Ο παίκτης. Ο παίκτης. Και στο μεταξύ έχουν πέσει. Είναι μιλιά. Κάτω από τη μιλιά πέσαν τα παιδιά του, έτσι. Χαίρομαι. Ανδρέας, έχει... Νίκος. Και μάλιστα ο ένας είναι μάνατζερ. Τερματοφύλακας αυτό. Και αυτό. Τι γίνεται. Να... ο Νίκος. Ο δικός του, ο κολλητός του, Γιαννάκης. Ναι, 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 ναι. Ιστορία, έχω μία δεσμευτεί για το Γιαννάκη το Λαμπρόπουλο, θα έρθει εδώ. Δεν έχει έρθει σε εκπομπή ο Γιαννάκης. Εντάξει. Δεν έχεις κάνει έγκλημα. Δεν υπάρχει έγκλημα, μόνο το θάρρος. Ο ιός μου είπε ότι πρέπει να τον προστατεύω από τα καιρικά φαινόμενα. Άλλωστε τα καιρικά φαινόμενα δεν παθαίνει τίποτα. Ο γιος το λέει. Ο γιος το λέει. Κύριε Τάκη, σας άδειασε ο συνεργάτης σας. Ο γιος το λέει. Ο κύριος Γιαννάκης δεν κολώνει. Δεν κολώνει. Έχουμε δεσμευτεί μετά το Πάσχα. Θα τον έχουμε εδώ έτσι να μας τα πει.
θυμόμαστε κάποιους άλλους που είδαμε. Ναι, βραβεύσαμε και νεότερους παλέμαχους. Δηλαδή, να τους δώσετε κουράγιο δηλαδή. Ναι, ο συμμαθητής μου και φίλος μου, ο αρχηγός του Πατρέου, ο Παντελής ο Αθανασίου. Μάλιστα. 64 κι αυτός ίδια με μένα. Μάλιστα. Ο Μάκης ο Καούρης. Βλέπω ότι ο κύριος Γιαννάκης εκεί... Αν δεν τα πει, δεν γίνεται. Δεν τελειώνουμε, έτσι. Και αυτό συγκινείται πάρα πολύ. Γιατί μάλιστα. Έχει περάσει τόσα. Έχει μάλιστα. Γνωρίσει τόσα. Μάλιστα, μάλιστα. Για τον Κώστα τον Δρουκόπουλο, έναν παλέμαχο της ΑΕΚ Πατρών, και αυτοί έχουν, καλό, έχουν δραστηριοποιηθεί σαν παλέμαχοι. Άλλωστε, ΑΕΚ είναι αυτοί, άμα δεν είναι δραστηριοποιηθεί. Ναι, και αυτοί, όπως... και αυτοί ιστορικό σωματείο. Ιστορικό σωματείο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο Βασίλης ο Μαρκάτος ήταν στους βραβευμένους. Αλλά δεν ήρθε. Δεν ήρθε γιατί είχε την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ, η ομάδα του που είναι προπονητής, το Σταροχώρι, χορό. Μάλιστα. Και προτίμησε να είναι συλλογικά και όχι προσωπικά. Και μάλιστα σκεφτήκαμε, επειδή ο αντιπεριφερειάρχης ο Αλεξόπουλος, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωσή μας, πήγαινε στο Σαροχώρι και του είπαμε να... Να το πάει πακέτο. Να το πάει σαν έκπληξη του Βασίλη. Να το πάει πακέτο. Να το πήγαινε πακέτο. Delivery. Υγεία της Αχαία Κλάους. Κρασάκι ωραίο, ε. Θα πρέπει να τους λέμε τους ανθρώπους που στηρίζουν τις αθλητικές συναντήσεις. Και τις επιχειρήσεις, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Πώς αισθάνεσαι που κάποιοι πατρινοί στηρίζουν, όχι τον αθλητικό δικαστή, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, κύριε Καλπουζάνη? Πρέπει να το κάνω. Διαφήμιση μεγάλη, Γιώργο, συγκρίνω. Συγγνώμη δηλαδή. Χάρη τους κάνεις. Δεν τους κάνω χάρη, αλλά. Ο κύριος πήγαινε. Στον Αστέριο Μπέλα πρέπει να πήγαινε. Μάλιστα. Στο Θοδωρόπουλο τον Κώστα. Τον Κώστα. Το δημοσιογράφο είναι γειτονάκια. Μορφή τη πατρική δημοσιογραφία. Ναι, ναι. Τη πατρινή. Τη πατρική. Τη πατρική δημοσιογραφία. Καλώς. Ωραίες στιγμές, χαιρόμαστε. Γιατί πράγματι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα, οι νεότεροι σήμερα, πρέπει να μαθαίνουν. Είναι, πώς είναι τη γενιά, είχε ο δασκάλους καλούς ο Κώστας ο Θοδωρόπουλος. Δηλαδή με τους παλέμαχους, τον Μπογονικολό τον Νίκο, τον Βόρο τον Νίκο. Μάλιστα. Γράφανε συνέχεια για μας, αυτά τα παιδιά όλοι. Και ο συνέχεια είναι ο Θοδωρόπουλος. Τώρα έρχεται και ο Βαγγελάκης ο Γερογιάννης. Μάλιστα, μάλιστα. Παλεμαχίζει κι αυτός. Παλεμαχίζει, έτσι. Ναι. Έχει και τον πατέρα του τον εκεί. Τον πατέρα του, τον Γιώργη. Τι, αυτό. Ναι. Μπορεί να μην είναι δίπλα στον πατέρα του. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μας βοηθάνε τα παιδιά στις εφημερίδες, όπως και εσύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά. Μην καλοπιάσεις τον αθλητικό δικαστή. Όχι, το κρασί είναι. όλα τα παιδιά οι δημοσιογράφοι και του γραπτού και του έντυπου. Άρα στο τέλος τους ανεβάσαμε και τους θυμίσαμε, νομίζω. Μάλιστα. Να πω τώρα κάτι. Μου κάνει εντύπωση πως ο κύριος Καπελιώτης δεν έχει φέρει και την αντισκυρία του. Είναι αυτοκόλλητη. Όχι, δεν την σήκωσε για να πάρει. Όχι, εντάξει, μην το κάνουμε. Τόσο εντάξει. Είναι αγάπη, είναι κάποιες κυρίες είναι χαρακτηριστικές. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω την κυρία Ρούλα Λογαρά. Μάλιστα. Είναι από τις γυναίκες μορφές. Τώρα. Κολλάει κιόλα σε όλες τις εκδηλώσεις και η γυναίκα του Τάκη του Λαμπρόπουλου. Από τη Γιάφκα, ξέρεις. Μάλιστα, μάλιστα. Η Άννα, κυρία Άννα. Άλλωστε, γιατί να μην κολλήσει, δεν είναι. Έχουμε γυναίκες που είναι ψωνισμένες. Φιλάνε και τους άντρες τους. Έτσι, όχι ψωνισμένες. Με το ποδόσφαιρο. Ναι, με το ποδόσφαιρο, μην χάσουν τους άντρες τους γιατί έχουν πέρασει. Ξαφνικά τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ξαφνικά. Τόσο καιρό δεν τους άρεσε. Τώρα όμως τα γεράματα φοβούνται μην χάσουν τα αποκούμπια τους. Ο Κώστας ο Καραγκούνης. Μάλιστα. Μορφή τίνει να γίνει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Εκεί με τα δημοτικά γήπεδα και τα υπόλοιπα. Ότι... Παναχαϊκιώτης τρελός, φίλος μου. Νομίζω ότι του δόθηκε η ευκαιρία από τον κύριο Πελετίδη να αξιοποιήσει αυτό, γιατί δεν την είχε αυτή την ευκαιρία. Ναι. Είναι έτσι. Βέβαια δεν την είχε. Εντάξει, μας χωρίζουν τα κόμματα, βλέπεις. Κόμματα, πάμε από κόμματα. Βλέπεις. Μας χωρίζουν τα κόμματα. Μάλιστα. Κάποιοι που μπορούν να προσφέρουν, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Μάλιστα. Μια και μιλάμε τώρα έτσι, μην παρεξηγεί. Ενώ οι παλέμαχοι ενώνουμε τους πάντες. Σωστό. Για πες. Αριστερούς, δεξιούς και. Αυτό. Για πες μου λοιπόν τώρα, τι γίνεται με το γήπεδο έτσι προσφυγικών, μια και γνωρίζω ότι είσαι. Μην παρεξηγηθώ. στην πίσω μεριά που τρέχεις, που πιέζεις. Μπροστά, όχι στην πίσω. Μπροστά λέω, στην πίσω μεριά της κυβέρνησης. Ναι, κοιτάξτε να δεις. Βοηθάω να το γήπεδο αυτό να γίνει, διότι η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός Πατρών, η παλιά
πώς θα το, οι παλιοί άνθρωποι του Ολυμπιακού Πατρών έφτιαξαν το γήπεδο. Αυτό είναι γνωστό στην ιστορία, έτσι, το 1925. Το φτιάξαν το γήπεδο, το είχαν μέχρι το 50, μέχρι το 67, που διαλύθηκε και τον Ολυμπιακό, τον διέλυσε η Χούντα μαζί με τον Απόλλωνα, τη Θήλα και άλλα σωματεία, για να γίνει ο Άπης Πάτρε. Γήπεδο Ολυμπιακό το ξέρουν όλοι. Εντάξει. Και γι' αυτό τρέχουμε πάνω κατά πάνω, να υπάρχουμε σε αυτό το γήπεδο, γιατί είναι κλίμα να μην υπάρχουν. Και έχουμε πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει, οπωσδήποτε θα γίνει το πλαστικό. Το πιστεύουμε, ναι. Το και έχουμε πάρει και μια διαβεβαίωση, πάλι τιμητική για το σωματείο μας, ότι θα ονομαστεί σε Νικήτας Πολυκράτης. Νίκος Πολυκράτης και ο καπετάν Νικήτας. Μάλιστα. Στην αντίσταση που ήταν αυτός. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε, θέλουμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Να πω τώρα κάτι. Μην παρεξηγηθώ, το όνομα που θα πω Κώστας Δάσιος είναι μια ιστορία και για το σήμα, επειδή βλέπω όλο το κόκκινο εκεί που λέγεται Ολυμπιακός, αλλά και είναι και ο άνθρωπος που τρέχει πεισματικά, το τονίζω πεισματικά, για αυτό το γήπεδο προσφυγικών. Ναι, τρέχει γιατί ήταν και πρόεδρος των Ολυμπιακών Πατρών. Ο Κώστας ο Δάσιος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ήταν πρόεδρος και τρέξαμε και μαζί. Και τι να σου πω τώρα για το γήπεδο αυτό, έχουμε κάνει μεγάλο. Όχι, λέω για τον Κώστα τον Δάσιο, το έχει βάλει και ένα στοίχημα, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Γιατί να μην είναι στοίχημα, το ξαναλέω. Είναι και στην Ένωση, ήταν και στον Ολυμπιακό Πατρόν και πρέπει το γήπεδο αυτό να γίνει. Γιατί αξίζει, πρέπει να. Θα γίνει 100%. Με κάποιες καθυστερήσεις. Δηλαδή, κάτι τυχαίνει όλα αυτά τα χρόνια, φίλε Γιώργο, και το γήπεδο προσφυγικών σταματάει. Κάτι γίνεται. Δηλαδή, τώρα είμαστε. Από ό,τι μου είχε πει και ο Βασιλιάς που είχε έρθει την τελευταία φορά. Η Πινελόπη δίπλα. Ναι, ναι. Ναι, σε ευχαριστώ. Για την κυρία σου. Έκλαψε, φαίνεται. Ναι, μπράβο. Έκλαψε. Χάλασε το ρίμελ. Και φιλί στο στόμα. Τι να, πού να το δώσει το φιλί, στο μάγουλο. Όχι, ρωτάω, κι εγώ όμως είδες. Ναι, ναι. Το πιάσες. Δεν το κατάλαβα, αυτές είναι οι στιγμές. Λοιπόν, σου λέγα για το γήπεδο, ο κύριος Βασιλιάς λοιπόν είπε ότι βρέθηκε η φόρμουλα πώς θα γίνει να φύγει το χώμα τώρα αυτό το. Αυτό το χώμα που καθυστέρησε την όλη διαδικασία, την όλη ιστορία. Και πέσαμε στα, πώς τα λένε, με τον Βασιλιάδη τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οπ, εδώ. Μπαλαφούτης με τον Καραγιαννάκη. Αιγιώτικο. Ναι, ναι. Το, Ζήργιο Κάμαρο. Πάει για παπάς ο κύριος Μπαλαφούτης. Κάποιος του είχε πει ότι του πάει. Καλύπτει το επάνω μέρος. Το επάνω μέρος. Είναι εγωιτευτικός. Έχει πέρασει. Καλώς, δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Καλώς είναι. Καλώς είναι. Κύριε Μπαλαφούτη, καλώς. Έχετε πέρασει. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα λέμε. Να τα λέμε. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει. Και αυτός αγωνίζεται από το δικό του μετερίζει. Ό,τι μπορεί κάνει νομίζω. Ναι, γι' αυτό το σου πάτη. Για μένα όσοι ασχολούνται με τα κοινά, είτε μας χωρίζουν τα πολιτικά, είτε τα. Εντάξει, τώρα, ενδοπαραταξιακά. Τι θα πει ο Ολυμπιακός, τι θα πει ο Παναθηναϊκός, τι θα πει ο ΠΑΟ. Στο τέλος, εμείς εδώ τσακωνόμαστε. Ναι, σκοτώμαστε. Για να φτιάξουμε αυτό εδώ. Δηλαδή δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για τα ποδοσφαιρικά καθόλου εμείς, αλλά μας αναγκάζουν να τσακωνόμαστε. Μάλιστα. Μας αναγκάζουν. Εγώ δεν ευέλπισα ότι πρόκειται να γίνει τίποτα. Εγώ χαίρομαι, επειδή βλέπω τους αιγιώτες εδώ, ότι βλέπετε μακριά. Όταν λέω βλέπω. Μας ενώνουν οι παλέμαχοι, μας ενώνουν όλους. Δεν πρέπει να το πω. Ναι, ανακρίνεστε, αυτό. Δεν το κατάλαβα. Πολιτικά και αθλητικά μας ενώνουν. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο σας ενώνει. Τις οποιασδήποτε και χαίρομαι και για τον κύριο Μπαλαφούτη που βρέθηκε εκεί, που τίμησε το δικό του, όπως είπες, όλα αυτά. Αυτή είναι η ομορφιά. Λοιπόν, έχουμε κάποιους άλλους να προσθέσουμε. Τους είδαμε, αλλά θα τους αφήσουμε να τους ξαναδούμε. Μην ξεχάσω κανένα, να κοιτάξω λίγο το αποκομμά. Κάνε μάτι. Μην ξεχάσουμε κανένα. Όχι, βλέπετε ότι ο κύριος Καλπουζάνης, ο αντιπρόεδρος, ερχόμενος εδώ για να ανακριθεί, ήθελε και το σημειωματάριό του. Βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάνει λίγο μάτι, βλέπετε. Όχι, δεν τα πάμε. Λίγο μάτι, μπράβο. Λίγο μάτι, έτσι ώστε για να μην εκτεθεί απέναντι σε αυτούς που τίμησαν. Άλλωστε, είπαμε ότι ο αθλητικός δικαστής κατέγραψε αυτά. Ο αθλητικός δικαστής έχει και τη συνεργάτηδά του, την κυρία Νταφογιάννη, που έτσι λοιπόν, εάν λείψει κάποιος, την ευθύνη θα την έχει και η κυρία Νταφογιάννη, που είναι και γραφείο σας τύπου. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν, τι... πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Αστέρι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι άλλο εμείς? Τίποτα, να σε ευχαριστήσουμε που μας προβάλλεις. Ιστορία παιδιά γι' αυτό. Ναι. Και γενικά όλο το εραστέχνικο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν. Αχαΐας και Ηλίας. Και χώρο. Και το Λοκαρνανία. Όλη την Ελλάδα. Λοιπόν. Και που δεν φτάνεις. Και που δεν φτάνουμε. Αφού και εγώ σε ευχαριστήσω,
ο αθλητικός δικαστής δεσμεύεται εδώ στις αθλητικές συναντήσεις να δείξουμε και κάποιες ζεμπεκές που έδωσαν κάποιοι, για να μην τους εκθέσουμε και τους σχολιάσουμε, που έδωσαν στην εκδήλωση που κάνατε οι παλέμαχοι στο αρχοντικό της ευτυχίας του Κώστα Ντάσιου. Είναι έτσι? Ναι, έτσι. Για άλλη μια φορά θα τον μνημονεύσω. Είναι πατριωτάκι μου από την Ηλία ο Κώστας Ντάσιος. Να, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Βεβαίως, ο Κώστας Ντάσιος, ο οποίος πάντα προσφέρει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο από την τσέπη του, αλλά και με τον ιδρώτα του, τρέχοντας για αυτό που έχει βάλει στόχο να αναδείξει. Είναι έτσι? Γι' αυτό ψηφίστηκε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς σας αφήνουμε να δείτε, μην παρεξηγηθούμε, διάφορες εικόνες από τις βραβεύσεις και από τα χορευτικά που έδειξαν το ταλέντο τους οι παλέμαχοι της Πάτρας. Ειδικά ο Θύμιος ο Πεφάνης. Ειδικά, κύριε Θύμιο. Μάλιστα. Της Γιάφκας. Της Γιάφκας. Δείτε τα σχετικά βίντεο.
δόξα πατρίκε Υιώ και Αγίω Πνεύμα εξέδισαν με τα ημάτια μου και ενέδισαν με χλαμίδα κόκκι έθηκαν επί την κεφαλή ειν μου στέφανον εξα επί την δεξίαν μου χείραν εδώκαν καλά συντρίψω αυτούς ως και βήκε κάτι άλλο. Ολοκληρώθηκαν και τα σημερινά μας θέματα, κύριε Γιώργο, και φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε. Έχουμε κάποια άλλα θεματάκια τα οποία θα αναφερθούν σε επόμενες εκπομπές. Α, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, γιατί τρέχετε, μαζεύετε θέματα, αλλά δεν είναι όλα για μια εκπομπή, είναι και για τις μετέπειτα εκπομπές. Θα πρέπει να τονίσω, μια και είμαστε εδώ έτσι, να πω ότι μεθαύριο, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, πολύ και σημαντικό, την Κυριακή των Βαΐων, έχουμε ετοιμάσει ένα εορταστικό, ένα πασχαλινό εορταστικό, όπως πάντα κάνουμε κάθε χρόνο έτσι, έτσι, και Χριστούγεννα και Πάσχα, να και θα ακουστούν κάποιες φωνές, κάποιες ευχές από πολύ κόσμο, από μικρούς και μεγάλους. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω αυτά για την επόμενη εβδομάδα το κατάστημα Ντέφι με την ορχήστρα που μας φιλοξένησε, αλλά μάλιστα, αυτά την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Εγώ αυτά προς το παρόν δεν έχω κάτι άλλο. Απλά μιας και είναι μέρες γιορτινές, μάλιστα, αυτές τις μέρες, και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι και πηγαίνουν προς την εκκλησία. Εσείς, κύριε Γιώργο, θέλω να μου πείτε
Έχετε κάποιο, γιατί το έχουμε συζητήσει εμείς κατά τη διάνα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και on air. Υπάρχει κάποιος εξομολόγος εσάς? Κάποιος άνθρωπος ο οποίος εξομολογείστε, πιστεύετε σε αυτόν? Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σας φεύγει το άγχος, λοιπόν, νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας αυτές τις μέρες? Όλες οι συνεργάτηδες μου και οι συνεργάτες μου μου δημιουργούν άγχος. Γιατί, κύριε Γιώργο? Μου δημιουργούν. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό το άγχος... Κύριε Γιώργο, το άγχος το δημιουργείτε καμιά φορά και μόνος σας. Γιατί είσαστε άνθρωπος της λεπτομέρειας. Έτσι, είσαστε άνθρωπος λεπτομέρειας και θέλετε όλα να γίνετε μάλλον στην εντέλεια, και γι' αυτό από μόνο σας δημιουργείτε το άγχος με τον εαυτό σας. Άρα λοιπόν το άγχος δημιουργεί πρόβλημα. Βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα. Και προκειμένου πρόβλημα. Λοιπόν εγώ αυτά τα προβλήματα λέω που δεν έχω, τα έχω μεταφέρει, και βέβαια δίνω τη σαφή απάντηση στο ερώτημά σου ότι πηγαίνω και εξομολογούμε. Έχω και εγώ το δικό μου πνευματικό, τον πάτερ γιατρά στην Αμαλία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Διαχρονικά τον έχω. Μάλιστα. Δεν τους αλλάζω. Να πούμε ότι και εκεί θα κάνετε Πάσχα. Στην Αμαλία. Μάλιστα. Στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Μάλιστα. Πάντα. Παραδοσιακά. Σε ποια εκκλησία? Στον Άγιο Τρίφωνα, στον πνευματικό μου. Μάλιστα. Μέσα στο κέντρο της Αμαλίας είναι ναι, μέσα στην η εκκλησία. Μάλιστα. Και φυσικά έχουμε και, μην παρεξηγηθώ, οι γονείς μου εν ζωή που τους είχα. Είχαν κάνει το κουμάδο τους. Έχουμε και ένα εξοχικό στην όμορφη Κουρούτα. Πολύ ωραία. Που δεν ξέρω πού θα επιλέξουμε τελικά, ανάλογα τα καιρικά φαινόμενα. Ή στην οικογένεια της πεθεράς μου, δηλαδή στα πεθεριακά μου θα πάμε εκεί, γιατί έχουμε και εκεί σπίτι. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα, δεν πήρα μόνο γυναίκα, πήρα και σπίτι, πήρα και περιουσία. Δεν το κατάλαβα. Άρα, λοιπόν... Το σημαντικό είναι ότι έχετε καλή σύζυγο, κύριε Γιώργο. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα εξομολογηθώ, θα κοινωνήσω. Νηστεύετε? Να εξηγήσω κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, νήστευα και τις 40 μέρες. Ποικιλότροπα. Τα νήστευα όλα. Τώρα όμως δεν είμαι εγώ. Είναι ο χρόνος τέτοιος και η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, και μην ξεχνάς ότι στο σπίτι μας η γυναίκα μου που μαγειρεύει, μαγειρεύει για αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια ιδιαίτερα για μένα ή για κάποιους άλλους. Και έτσι λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύουμε, δεν το συζητάμε, είναι δεδομένο αυτό. Οικογενειακός βεβαίως. Οικογενειακός. Και όλοι πρέπει να νηστεύουν. Νηστεύουμε και φυσικά αν ο πάτερ γιατράς με αυτά που θα του πω πάτερ μου, μου πει ότι κύριε δικαστά μου, πρέπει να εξομολογηθείτε με μεγάλο αγιασμό, γιατί εγώ δικάζω και οι δίκες του αθλητικού δικαστή επιβάλλουν θρησκευτικά μεγάλο αγιασμό, θα πειθαρχήσω. Επιβάλλουν μεγάλο αγιασμό? Ρωτάω, ναι, δεν το κάτσε, κατάω. Όταν δικάζετε, κύριε Γιώργο μου, ναι, βάζω, το, λέω, κάνετε, το κάνετε μέσα στα πλαίσια της εκπομπής. Έτσι, και γενικότερα ναι, της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Έτσι, ναι. Ναι. Γι' αυτό όχι λέω, ότι δικάζετε και σας τα μαρτωλούς, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέω, αν ο πάτερ γιατράς πει ότι οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, του τηλεοπτικού αθλητικού δικαστή, ναι, είναι και για μεγάλο αγιασμό, πρέπει να πειθαρχήσω. Σωστά. Πρέπει να κάνετε, γιατί να υπακούσετε στον ιερέα. Πιο πάνω από μένα. Φυσικά. Άρα φυσικά. Λοιπόν είναι ο εκπρόσωπος του Θεού, ο εκπρόσωπος του μεγάλου δύναμου. Πολύ ωραία. Σημαίνει έτσι. Άρα λοιπόν ο καθένας είναι αυτό που είπες και εσύ, όταν αισθάνεται την ανάγκη το κάνει. Ακριβώς. Και το κάνει όπως ο καθένας μπορεί να το κάνει, είναι έτσι. Βέβαια, και να πούμε, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές εορταστικές, ότι καλό είναι αυτές τις μέρες να είμαστε μονιασμένοι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα οικεία μας πρόσωπα, και να εκφράζουμε καμιά φορά και την αγάπη μας προς αυτούς, έτσι δεν είναι? Γιατί ξημερώνει. Είναι δεδομένο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Τελειώσαμε. Ολοκληρώ. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που καθίσατε και μας ακούσατε απόψε. Εμείς μην ξεχνάτε ότι είμαστε άνθρωποι δραστηριοί, και εγώ και η Νικόλετα Αναστασοπούλου. Εμείς λοιπόν να ευχηθούμε καλή Ανάσταση, καλά να περάσετε, και όπως πάντα κάθε Σάββατο βράδυ, αθλητικές συναντήσεις με Νικόλετα Αναστασοπούλου. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.
Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μούρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία. Απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.